Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευγνώμονες είμαστε στο Θεό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλες τις ερωτήσεις και τα ζητήματα τα οποία μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε πιστεύουμε ποτέ για τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Θεωρούμε ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαθητεύουμε μαζί σας, όλοι μαζί, μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με έναν φίλο μας από την Πολωνία, τον αγαπητό μας Τόμας. Γράφει: «Δοξάζω το Θεό. Σας παρακαλώ απαντήστε μου αν ο Κύριος Ιησούς Χριστός, Γιος του Θεού, είναι Θεός ή όχι. Ο ίδιος είπε ότι ο Πατέρας μου είναι μεγαλύτερος μου. Σας χαιρετώ με τον Κύριο Θεό. Τόμας Γιακουμπόσκι». Αμήν, αγαπητέ αδελφέ μας από την Πολωνία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το email που μας έστειλες. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, δηλαδή αν ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, είναι ο αληθινός Θεός. Την απάντηση βεβαίως θα την πάρουμε μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού και διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, το πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. «Εν αρχή το Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο Λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίον έγινε. Εν αυτό ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φέγγει, και η σκοτία δεν κατέλαβε εν αυτόν». Και διαβάζω από το 14, «Και ο Λόγος έγινε σάρξ. Και κατόχησε μεταξύ ημών και είδομεν τη δόξα αυτού δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης, χάριτος και αληθείας». Άρα λοιπόν ο Λόγος του Θεού, σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιο του Θεού και σύμφωνα με το ερώτημα που έκανε ο Πατέρας, ποιος θα υπάγει δι' ημάς για τη σωτηρία των ανθρώπων, ο Λόγος του Θεού είπε: «Ιδού εγώ, ο Θεέ, είμαι έτοιμος να κάνω με χαρά το θέλημά σου». Ο Λόγος λοιπόν αυτός μας βεβαιώνει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ότι ήτο παρά το Θεό και είναι Θεός. Ο Θεός είναι ένας, αναγνωρίζεται και από, από την επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου την πρώτη, λέγοντας: «Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα, και ούτε οι τρεις είναι εν». Ο Θεός είναι ένας αλλά τριαδικός, Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο. Κάποια στιγμή όμως για τη σωτηρία των ανθρώπων εξεπληρώθη το μυστήριο της ευσεβίας που είναι μέγα, ο Θεός ήλθε εν σαρκή. Είναι βέβαιον δηλαδή και περί τούτου δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού, όχι με τη γνώμη μας ή με την άποψή μας ή με την ιδέα μας. Διαβάζω από την επιστολή την πρώτη προς Τιμόθεον και το κεφάλαιο 3 και το εδάφιο 16. «Και αναντηρήτως το μυστήριον της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή,
εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει στους αγγέλους, εκηρύχθη στα έθνη, επιστέφθη στον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Ο Θεός λοιπόν ήλθε εν σαρκή, ο Λόγος δηλαδή έγινε σάρξ. Και γεννήθη ο Ιησούς ο Ναζωραίος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Εγεννήθη ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Δηλαδή μέσα στο σώμα μου, παραδείγματος χάρη, κατοικεί ο αληθινός εαυτός μου, ο εσωτερικός άνθρωπος, ο οποίος είναι κλεισμένος μέσα στον εξωτερικό άνθρωπο. Βεβαίως, εγώ είμαι ένας άνθρωπος, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Αλλά μέσα μου κατοικεί ο εσωτερικός μου άνθρωπος, που είναι η ψυχή και το πνεύμα μου. Στον άνθρωπον Χριστόν Ιησούν μέσα κατοικεί το πλήρωμα της θεότητος. Καθώς ο Λόγος, ο Θεός, ο Τριαδικός, ομοούσιος και αδιόρυτη και αχώριστος Θεότης κατοίκησε μέσα στον άνθρωπο Χριστό Ιησού, ο οποίος εγεννήθη, όπως είπαμε, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός πρώτον, γιατί υπάρχει και δεύτερον, πρώτον είναι ο αληθινός Θεός, είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, και δεύτερον είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Σαν Θεός αποκαλείται μονογενής Υιός του Θεού. Διαβάζω λοιπόν στο 14 εδάφιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών των ανθρώπων, και είδομεν την δόξαν, λένε οι μαθητές και ο Ιωάννης, αυτού δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός πλήρης χάριτος και αληθείας. Άρα λοιπόν τον γνωρίσαμε σαν ένδοξο Θεό, σαν μονογενή Υιόν του Θεού παρά του Πατρός. Και στο 18 ακόμη εδάφιο λέγει ο Λόγος του Θεού, ουδής είδε ποτέ τον Θεόν, ο μονογενής Υιός, ο Ον εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε Αυτόν. Ο μονογενής λοιπόν Υιός του Θεού, ο Λόγος του Θεού, που δεν έπαψε ποτέ να είναι εις τον κόλπον του Πατρός, ο Ον εις τον κόλπον του Πατρός. Μπορεί ο Λόγος του Θεού να έγινε σάρξ, αλλά δεν έπαψε να υπάρχει σαν Θεός και στον ουρανό, γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Άρα υπήρχε σαν Λόγος Θεού, σαν Θεός στον ουρανό, ο Τριαδικός Θεός, Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο, ένας Θεός, αλλά ο Λόγος έγινε σάρξ και γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και αποτελεί τον μονογενή Υιόν του Θεού. Ακόμη στο τρίτο κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ο παντοδύναμος τριαδικός Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πασοπιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Τον Υιόν αυτού τον μονογενή, τον Θεό τον αληθινό. Σαν ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, σαν Θεός είναι μονογενής Υιός του Θεού, αλλά όπως θα δούμε παρακάτω, σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς είναι πρωτότοκος Υιός του Θεού. Θα το δούμε όμως. Ακόμη στην επιστολή προς Ιωάννου την πρώτη, στο 4ο κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο γράφει, «Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέστειλεν ο Θεός στον κόσμο, δια να ζήσομεν δι' αυτού». Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, ώστε έστειλε τον Υιό του το μονογενή, τον Θεό, το Λόγο, να γίνει άνθρωπος και να ζήσουμε δι' αυτού. Όμως, ο Ιησούς Χριστός είναι και άνθρωπος. Είπαμε ότι είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, αλλά είναι και άνθρωπος. Και σαν άνθρωπος, λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 29 εδάφιο του 8ου κεφαλαίου, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών.
Τι σημαίνει τώρα πρωτότοκος? Καθώς είναι γεγραμμένο λοιπόν στην επιστολή προς Ρωμαίους, το πρώτο κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο, ας διαβάσω από το πρώτο εδάφιο, Παύλος δούλος Ιησού Χριστού προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιο του Θεού, το οποίον προϋπεσχέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίες Γραφές, περί του Υιού αυτού, του μονογενούς, ως της εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, σαν άνθρωπος, και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το Πνεύμα της Αγιοσύνης, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ο μονογενής λοιπόν Υιός του Θεού εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου σαν άνθρωπος. Άνθρωπος αλλά και Θεός. Όμως απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει δια της Αναστάσεως αυτού εκ νεκρών. Και μάλιστα πρωτότοκος. Ο πρώτος δηλαδή άνθρωπος που αναστήθηκε και έγινε Υιός του Θεού. Ο πρώτος άνθρωπος, πρωτότοκος Υιός Θεού εν δυνάμει, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, Ιησούς δια της Αναστάσεως αυτού. Βέβαια και εμείς θα αναστηθούμε και αυτό αναφέρεται στο ήτα κεφάλαιο και διαβάζω από το 20 εδάφιο. Επειδή εκτίσεις υπετάχθη στην ματιότητα οχή εκουσίως, αλλά δια την αποτάξαντα αυτήν, επελπίδει ότι και αυτή η κτίσης θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτίσης συστενάζει και συνοδύνει έως του νυν, και οχή μόνο η κτίσης, αλλά και εμείς αυτοί που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος, και εμείς στενάζουμεν εαυτής, περιμένοντες την υιοθεσία μας, δηλαδή την απολύτρωση του σώματός μας με την Ανάστασή μας. Πρωτότοκος λοιπόν ανεστημένος άνθρωπος, πρωτότοκος εκ των νεκρών, Υιός Θεού εν δυνάμει, είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος στον ουρανό. Αλλά και εμείς, όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, που θα έρθει ο Κύριός μας να παραλάβει την Εκκλησία Του, κατά το γεγραμμένο στο σύμβολο της πίστεως προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, και εμείς θα αναστηθούμε, και καθώς μας προώρησε εις υιοθεσίαν, όπως αναφέρεται στην επιστολή προς Εφεσίους. Διαβάζω λοιπόν από την επιστολή προς Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο και τέσσερα εδάφιο. Καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις τον εαυτόν του, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. Μας προώρησε λοιπόν εις υιοθεσίαν ο Πατέρας δια της Αναστάσεώς μας, ώστε στον ουρανό θα είμαστε όμοιοι με τον Ιησού Χριστόν, υιοθετημένοι Υιοί του Θεού, Εκκλησία πρωτοτόκων, πρωτότοκοι και εμείς, όμοιοι ακριβώς με τον Χριστό, κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Εδώ στη γη όμως είμαστε αναγεννημένοι από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο. Καθώς το γεγεννημένο εκ της σαρκός, λέει γράφει, είναι σάρξ, το γεγεννημένο εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν γεννήθη εδώ δια Πνεύματος Αγίου, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, και εμείς αναγεννήθημεν εδώ από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο, Υιοί του Θεού του Ζώντος. Ο Ιησούς Χριστός ανεστήθη και ανελήφθη στους ουρανούς, γενόμενος πρωτότοκος μεταξύ των νεκρών, Υιός του Θεού, και εμείς με την αρπαγή της Εκκλησίας και με την Ανάστασή μας, γενόμενοι όμοιοι με Αυτόν, θα μας υιοθετήσει ο Πατέρας εις Υιούς Θεού, πρωτότοκους, κληρονόμους του Θεού και συγκληρονόμους του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών, καθώς διαβάσαμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και στο 29 εδάφιο και το ξαναδιαβάζω, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, τι, να γίνουν σύμμορφοι της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος
μεταξύ πολλών αδελφών. Ακόμη στην επιστολή προς Κολοσσαείς αναφέρεται πολύ, θα τολμούσα να πω, αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο, διαβάζω, ο οποίος Ιησούς Χριστός είναι η εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης της κτίσεως. Ο άνθρωπος λοιπόν Χριστός Ιησούς είναι η εικόν του Θεού του αοράτου, καθώς είναι πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Πρώτος αυτός αναισθήθη και ύστερα θα αναστηθούμε και εμείς και ύστερα θα έλθουν νέοι αγίοι και νέοι ουρανοί, στην αιωνιότητα θα κατοικούμε ή του Θεού του ζώντος μαζί με το αρνίον των εσφαγμένων που είναι ο πρωτότοκος Χριστός Ιησούς, Υιός του Θεού του ζώντος. Αλλά και στο 18 εδάφιο ακόμη αναφέρεται ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ο οποίος είναι η αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, δια να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Πρωτεύων εις τα πάντα τι σημαίνει? Αυτό που λέγει ο Ιησούς Χριστός, ο πρωτότοκος δηλαδή, ο ανεστημένος, πρωτεύων εις τα πάντα σημαίνει σε με εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πρωτεύων εις τα πάντα. Πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη εδόθη στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν, τον ανεστημένο, τον οποίον ο Πατέρας ανέστησε, γιατί δεν ευρέθη αμαρτία εις αυτόν. Και έτσι δεν μπορούσε να τον αφήσει να διαφθαρεί μαζί με τους νεκρούς. Ακόμη στην επιστολή προς Εβραίους αναφέρεται πάρα πολύ καλά στο πρώτο κεφάλαιο και στο 6 εδάφιο, όταν δε ο Θεός, μάλλον να το διαβάσω από το 5 εδάφιο, διότι προς τίνα των αγγέλων ο Θεός είπε ποτέ Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα, και πάλι εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είστε Υιός εις εμέ, όταν δε πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη, λέει και ας προσκυνήσον συν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού. Αναφέρεται λοιπόν για μια μέρα, διότι προς τίνα των αγγέλων, επαναλαμβάνω, είπε ποτέ Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Το είπε μόνο στον Ιησού Χριστόν και αυτό το περιγράφει πάρα πολύ ωραία στην Σπράξη των Αποστόλων ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας στο κεφάλαιο Ιωτα 13 κεφάλαιο και 32 εδάφιο. Και εμείς ευαγγελιζόμεθα προς εσάς την γενωμένη εις τους πατέρας επαγγελίαν, ότι ταύτην ο Θεός εξεπλήρωσε εις ημάς τα τέκνα αυτών αναστήσας τον Ιησούν, όπως είναι και γραμμένο εν το ψαλμό το δευτέρο, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Ότι ανέστησε αυτό εκ νεκρών, μη μέλλοντα πλέον να υποστρέψει εις την διαφθορά, λέγει ούτως, ότι θέλω σας δώσει τα ελέη του Δαβίδ, τα πιστά. Άρα λοιπόν, η ημέρα αυτή για την οποία ελέγχθη Υιός μου είσαι εσύ, σήμερον εγώ σε γέννησα, αναφέρεται στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, όπου απεδείχθη δια της Αναστάσεως αυτού Υιός Θεού εν δυνάμει. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, πρωτότοκος Υιός του Θεού εν δυνάμει στον ουρανό, πρωτεύων εις τα πάντα, έχοντας δηλαδή πάσαν εξουσίαν στον ουρανό και στη γη. Αλλά και στο βιβλίο της Αποκάλυψης, προφητικά, αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο, μάλιστα θα το διαβάσω από το 4 εδάφιο, ο Ιωάννης προς τα 7 εκκλησίες τα σεντιασία, χάρις ημίν και ειρήνη από του ον και ο ίν και ο ερχόμενος και από των 7 πνευμάτων τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και από του Ιησού Χριστού, ως της είναι ο μάρτης ο πιστός, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης. Είναι λοιπόν ο πρωτεύων στα πάντα, ο άρχον των βασιλέων της γης, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών δια της Αναστάσεως αυτού. Άρα λοιπόν, στην ερώτησή σου αγαπητέ Τόμας, εάν ο Ιησούς Χριστός ο Γιος του Θεού είναι Θεός, η απάντηση είναι ναι, είναι Θεός, αλλά είναι και άνθρωπος.
είναι Θεός που ενσαρκώθηκε και είναι άνθρωπος που αναστήθηκε. Ο μονογενής Υιός του Θεού, ο Λόγος του Θεού που ενσαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος και περπάτησε ανάμεσα στους ανθρώπους πλήρης Πνεύματος Αγίου, και σαν άνθρωπος, Υιός του Θεού αποδεδειγμένος, απεδείχθη Υιός του Θεού εν δυνάμει δια της Αναστάσεως Αυτού, εις τον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Είναι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, ο Θεός που ήλθε εν σαρκή, και είναι και ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος αναστήθη γεννόμενος πρωτότοκος μεταξύ των νεκρών στον ουρανό και περιμένει να αναστηθούμε κι εμείς για να γίνουμε όλοι Υιοί Θεού στον ουρανό όμοιοι με Αυτόν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ μας αδελφέ Τόμας, και συνεχίζουμε με μία φίλη μας από την Αττική. Παρακαλώ, αν θέλετε σχολιάστε Ρωμαίους Ήτα, δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Για να πάμε λοιπόν Ρωμαίους Ήτα. Διαβάζω από το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά το πνεύμα, κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι το ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή, δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου, εις ημάς τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Ναι, αγαπητοί μας φίλοι, είναι πάρα πολύ όμορφα περιγεγραμμένο, δεν υπάρχει καμία καταδίκη σε όσους είναι εν Χριστώ Ιησού αναγεννημένους, παιδιά του Θεού, που όμως δεν περπατούν κατά τη σάρκα, αλλά περιπατούν κατά το πνεύμα. Γιατί μπορεί ένα παιδί να περπατάει κατά τη σάρκα, αλλά ένα παιδί μπορεί να περπατάει κατά το πνεύμα. Τι σημαίνει περπατώ κατά τη σάρκα? Και τι σημαίνει περπατώ κατά το πνεύμα? Είναι γεγραμμένο ότι, και διαβάζω από το έκτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους και 22 εδάφιο, αλλά τώρα ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπό σαν εις αγιασμόν. Το δε τέλος, ζωή αιώνιος. Με δια της αναγεννήσεως μας ελευθέρωσε ο Πατέρας μας από την αμαρτία δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες, πρέπει να δουλώσουμε τον εαυτό μας εις τον Θεόν, ώστε ο καρπός μας να είναι εις αγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Πρέπει δηλαδή όχι μόνο να ζώμεν κατά το πνεύμα, αλλά και να περπατώμεν κατά το πνεύμα. Το να περπατώμεν κατά το πνεύμα σημαίνει υποδούλωσης εις τον Θεό. Μας ελευθερώνει από όλα ο Θεός, κηρύττει τη ελευθερία ο Θεός δια του Ιησού Χριστού από την αμαρτία, γιατί από οποιονδήποτε μας υποδουλώνει, σε αυτόν είμαστε δούλος, δούλοι. Και η ελευθερία μας υποδουλώνει, μας αφαιρεί την αμαρτία. Η αμαρτία σαρκός, ψυχής και πνεύματος. Γινόμαστε δούλοι των παθών μας, με τις επιδημίες σαρκός. Γινόμαστε δούλοι των επιθυμιών της καρδιάς μας, και γινόμεθα δούλοι με την αλαζονία του πνεύματός μας. Καθώς ο χριστιανός περπατάει κατά τη σάρκα, μας ελευθερώνει ο Θεός, ώστε να είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία του σώματος, ψυχής και του πνεύματος, αλλά μας προτείνει και μας προτρέπει να δουλώσουμε τον εαυτό μας εις τον Θεό, ώστε να ζήσουμε με το ζυγό του Χριστού, που είναι καλός και το φορτίον ελαφρύ, και να περπατήσουμε μια νέα οδόν που λέγεται Χριστός, να περπατήσουμε μια νέα ζωή, ζωή εν Χριστώ, ώστε ο καρπός μας να είναι εις αγιασμόν, όλος ο καρπός μας, τη ζωής μας να είναι εις αγιασμόν, και με τα βεβαιότητα στο τέλος μας ζωή αιώνιος. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία καταδίκη στον άνθρωπο που δεν
περπατάει κατά τη σάρκα, αλλά περπατάει κατά το πνεύμα. Τι σημαίνει ακόμη περπατάει κατά τη σάρκα? Ο Κύριος μας είπε ότι υπάρχουν δύο πόρτες, μια φαρδιά και μια στενή. Αυτός που μπαίνει από τη φαρδιά πόρτα, που πολλοί τη βρίσκουν, θα οδηγηθεί στην ευρύχωρη οδό. Και εκεί θα κάνει ό,τι θέλει. Δεν θα είναι δούλος του Θεού πια. Θα κάνει ό,τι θέλει, ό,τι του αρέσει. Ό,τι αρέσει τη σάρκα του, κατά τις επιθυμίες σαρκός. Ό,τι επιθυμεί η καρδιά του, κατά την επιθυμία της καρδίας. Και ό,τι σκέφτεται το πνεύμα του, κατά την ολαζονία του πνεύματος. Αλλά αυτή η ευρύχωρος οδός οδηγεί στην απώλεια. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει η στενή οδός, που για να μπεις μέσα πρέπει να τα αφήσεις όλα. Να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Αν δεν απαρνηθείς τον εαυτό σου, δεν μπορείς να περάσεις από τη στενή οδό. Και να πάρεις το σταυρό σου, γι' αυτό και η οδός που θα οδηγηθεί είναι τεθλιμένη, γιατί κουβαλάς το σταυρό σου στην πλάτη. Αλλά ακολουθείς τον Χριστό. Περπατάς στα ίχνη του Χριστού. Είσαι ελεύθερος από την αμαρτία, αλλά δούλος του Θεού. Ο Θεός κηρύττει τη δια του Ιησού Χριστού ελευθερία από την αμαρτία, αλλά υποδούλωσης στον Ιησού Χριστό, ώστε δεν περπατάς κατά την επιθυμία της σάρκας σου, κατά τις επιθυμίες σαρκός σου, κατά τις επιθυμίες της καρδιάς σου, ούτε κατά την αλαζονία του βίου σου. Αλλά περπατάς τώρα, δεν κάνεις δηλαδή ό,τι σ' αρέσει, κατά την επιθυμία της σάρκας σου, αλλά κάνεις ό,τι σ' αρέσει, ό,τι αρέσει το Χριστό. Δεν κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά κάνεις ό,τι θέλει ο Χριστός. Και δεν κάνεις ό,τι νομίζεις, αλλά κάνεις αυτό που νομίζει και περιγράφει στο Λόγο του Θεού, στο Λόγο του ο Θεός, ό,τι θέλει, ό,τι νομίζει ο Χριστός. Δούλος λοιπόν. Γιατί δεν περπατάς κατά τη σάρκα, στην ελευθερία της σαρκός, αλλά περπατάς κατά το πνεύμα, στη δουλεία του Πνεύματος του Αγίου. Που είναι όμως η τέλεια ελευθερία. Γιατί δούλος του Χριστού σημαίνει ελεύθερος από τον κόσμο. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία καταδίκη στον άνθρωπο, τον αναγεννημένο που ζει εν Χριστώ, αν δεν περπατάει στην ελευθερία της σάρκας, αλλά στη δουλεία του Πνεύματος. Και συνεχίζει. Διότι ο νόμος του Πνεύματος, ποιος είναι ο νόμος του Πνεύματος? Ο Λόγος του Θεού. Ο τέλειος νόμος της ελευθερίας. Ο νόμος του Πνεύματος του Αγίου, που είναι ο Λόγος του Θεού, της ζωής εν Χριστώ, με ελευθέρωσε από το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου που υπήρχε μέσα μου. Και αυτό το λέει πάρα πολύ καλά στο 21 εδάφιο του προηγουμένου κεφαλαίου ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας: «Ευρίσκω λοιπόν τον νόμον τούτον, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, παρέστη σε μέ το κακόν. Διότι χαίρομαι εις το νόμο του Θεού, κατά τον εσωτερικό μου όμως άνθρωπο, βλέπω όμως τα μέλη μου έναν άλλο νόμο, τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, αντιμαχόμενο εις το νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζαντά με εις το νόμο της αμαρτίας, τον όντο εις τα μέλεσή μου». Άρα λοιπόν, ο νόμος του Πνεύματος του Αγίου, της ζωής εν Χριστώ, μας ελευθερώνει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου που υπάρχει στο σώμα μας και στην ψυχή μας και στο πνεύμα μας, στα μέλη μας, από τη φύση μας, καθώς είμαστε τέκνα οργής. Ήρθε ο νόμος βέβαια του Μωυσή, αλλά δεν μας ελευθέρωσε. Διαβάζω λοιπόν από το 6ο κεφάλαιο και από το 7 εδάφιο. «Χωρίς τον νόμο του Μωυσή δεν θα γνώριζα τη δύναμη της αμαρτίας, τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Δεν θα ήξερα τι είναι αμαρτωλή επιθυμία, αν ο νόμος δεν έλεγε μην έχεις αμαρτωλές επιθυμίες. Η αμαρτία όμως άδραξε την ευκαιρία που τους προσφέρουν οι εντολές του νόμου του Μωυσή και με γέμισε μέσα μου με κάθε λογής επιθυμίες. Γιατί χωρίς τον νόμο που φανερώνει τις επιθυμίες στον άνθρωπο, η αμαρτία είναι νεκρή. Υπήρξε λοιπόν εποχή που εγώ ζούσα χωρίς τον νόμο του Θεού.
Μόλις όμως εμφανίστηκαν οι εντολές του νόμου του Μωυσή, η αμαρτία ζωντάνεψε μέσα μου. Ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου ζωντάνεψε και εγώ πέθανα. Γιατί οι εντολές που έπρεπε να με οδηγήσουν, οι εντολές του νόμου του Μωυσή που έπρεπε να με οδηγήσουν στη ζωή, τελικά με οδήγησαν στο θάνατο. Γιατί δια του νόμου του Μωυσή ζωντάνεψε η αμαρτία και εγώ πέθανα. Και αυτό επειδή η αμαρτία εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που της πρόσφεραν οι εντολές και με εξαπάτησε και με θανάτωσε με αυτές. Συνεπώς, ο νόμος του Μωυσή του Θεού είναι άγιος, οι εντολές του νόμου του Μωυσή είναι άγιες, δίκαιες και καλές. Συνεχίζει στο 13 εδάφιο. Να δεχθούμε λοιπόν πως το καλό που έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο με τον νόμο του Μωυσή, με τον νόμο του Θεού, με οδήγησε στο θάνατο. Όχι βέβαια, απαντάει ο Απόστολος Παύλος. Η αμαρτία με οδήγησε στο θάνατο που ζωντάνεψε όταν γνώρισα τον νόμο του Θεού. Η αμαρτία με οδήγησε το θάνατο μέσω του νόμου του καλού του Θεού. Και έτσι φάνηκε καθαρά ότι είναι αμαρτία. Εκδηλώθηκε δε σε όλη την αμαρτωλότητά της χρησιμοποιώντας τη θεϊκή εντολή. Δηλαδή ήρθε ο νόμος του Μωυσή, γνώρισα την αμαρτία, με την αδυναμία όμως της σάρκας μου, γιατί είμαι άνθρωπος, νικήθηκα από την αμαρτία η οποία ζωντάνεψε μόλις τη γνώρισα, επειδή απεκαλύφθη σε μένα ο νόμος, και έτσι πέθανα. Ξέρουμε λοιπόν πως ο νόμος του Θεού είναι δίκαιος, άγιος, ενώ εγώ είμαι αδύναμος άνθρωπος και μάλιστα σαν σαρκικός άνθρωπος πουλημένος στην αμαρτία. Έτσι δεν ξέρω τώρα τι να κάνω. Δεν κάνω αυτό που θα ήθελα να κάνω, αλλά αντίθετα κάνω αυτό που ήθελα να αποφύγω. Κάνοντας όμως αυτό που κατά βάθος δεν θέλω, αναγνωρίζω στην πράξη πως οι εντολές του νόμου του Θεού είναι άγιες και σωστές. Γιατί πράττω αυτό το οποίο δεν θέλω να πράττω, εκ της αδυναμίας της ανθρώπινης φύσης μου. Ξέρω τι πρέπει να πράξω για να είμαι δίκαιος ενώπιον του Θεού, αλλά δεν μπορώ, γιατί η φύση μου, η ανθρώπινη φύση μου, η σαρκική μου φύση είναι αδύναμη, ώστε να μην μπορώ να πράξω αυτό που θέλω. Έτσι φτάνω στο σημείο να μην μπράττω εγώ ίδιος το κακό, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου πράττει το κακό που έχει εγκατασταθεί μέσα μου. Ενώ ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Το καλό δεν το πράττω εγώ, αλλά η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα μου. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος αναγεννηθεί, δουλώσει τον εαυτό του στον Θεό, γίνει δούλος και αποφασίσει να εισέρχεται δια της στενής πύλης και να περπατάει την τεθλιμμένη οδό, τότε δεν κατοικεί μέσα του η αμαρτία που τον οδηγεί στο θάνατο, αλλά κατοικεί μέσα του η χάρις του Χριστού που τον οδηγεί στη ζωή την αιώνιο. Η ίδια λοιπόν η συνείδησή μου μαρτυρεί γι' αυτό. Δεν κατοικεί μέσα μου δηλαδή στο να είναι το καλό. Απόδειξη είναι πως εγώ θέλω να κάνω το καλό, δεν βρίσκω όμως τη δύναμη να το κάνω στην πράξη. Και έτσι δεν κάνω το καλό που θα ήθελα, αλλά υπηρετώ το κακό που δεν θέλω. Αν όμως αυτό που δεν θέλω κάνω, τότε δεν την καθορίζω εγώ την πράξη μου, αλλά η αμαρτία, ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου που έχει κατοικήσει μέσα μου. Συνεπώς, από πείρα λέω ότι ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, οι πράξεις μου δίνουν που κάνω το κακό. Θέλω να κάνω το καλό, αλλά αυτό που πράττω τελικά είναι το κακό. Εσωτερικά συμφωνώ και χαίρομαι με όσα λέει ο νόμος του Θεού. Διαπιστώνω όμως πως στις πράξεις μου ακολουθώ ένα άλλο νόμο που αντιστρατεύεται τον νόμο του Θεού με τον οποίο συμφωνεί η συνείδησή μου. Και αυτός ο άλλος νόμος είναι ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου. Και φωνάζει, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου? Και η απάντηση είναι,
η περιτομή του Χριστού. Το βάφτισμα εν Χριστώ Ιησού, η σάφεση αμαρτιών, δια του οποίου απεκδιόμεθα το σώμα της αμαρτιός, των αμαρτιών ημών, και ενδυόμεθα τη χάρη του Χριστού. Ποιος θα με ελευθερώσει λοιπόν από του σώματος του θανάτου τούτου? Και ομολογεί, ευχαριστώ τον Θεό που θα με ελευθερώσει δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με το νουν μεν δουλεύω εις τον νόμο του Θεού, με τη σάρκα όμως δε εις τον νόμο της αμαρτίας. Και συνεχίζει λοιπόν, δεν είναι λοιπόν κατάκρισης καταδίκη καμία εις τους εν Χριστώ Ιησού, που όμως δεν περπατούν κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Από του νόμου της αμαρτίας που κατοικεί μέσα μου και του θανάτου. Που κατοικεί στα μέλη μου και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον του Θεού, στον νόμο του Μωυσέως, καθότι ή το ανίσχυρος δεν είχε δύναμη σε μένα, γιατί ήμουν σαρκικός, δια της σαρκός. Ο Θεός λοιπόν για να μας ελευθερώσει έπεμψε τον δικό του Υιό με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας σαν άνθρωπο και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία μέσα στη σάρκα μας. Ήρθε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και δια του θανάτου του, καθώς πέθανε για τις αμαρτίες μας, και δια της Ανάστασής του, καθώς αναστήθηκε δια τη δικαιωσή μας, ήρθε μας αναγέννησε ο Πατέρας δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, κατέκρινε τον νόμο της αμαρτίας μέσα μας και μας έδωσε την ελευθερία να επιλέξουμε τον αγιασμό ή την αμαρτία, τη στενή πύλη ή την φαρδιά πύλη. Τι έκανε δηλαδή ο Θεός? Μας ελευθέρωσε από τα δεσμά της αμαρτίας, από τον νόμο της αμαρτίας και το θανάτου, και μας έδωσε την απόλυτη ελευθερία να εκλέξουμε ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε, ποιον δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε και ποιον δρόμο τώρα μπορούμε να ακολουθήσουμε. Εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο του αγιασμού, πρέπει να εισερχόμεθα δια της στενής πύλης, να αφήνουμε, να απαρνόμεθα τον εαυτό μας, να απαρνηθούμε το εαυτό μας, να τα αφήνουμε όλα έξω, αυτά που λέει ο Παύλος, όσα για μένα ήταν κέρδος, κατάλαβα ότι είναι ζημιά για τη σωτηρία μου και για το έξωγνο της γνώσεως του Χριστού. Απαρνούμεθα λοιπόν τα σαρκικά, γιατί έχουμε τη δύναμη πλέον, καθώς μας ελευθέρωσε ο Χριστός από την αμαρτία, γιατί όποιον ο Χριστός μόνο ελευθερώσει, αυτός πραγματικά είναι ελεύθερος, μας ελευθέρωσε και μας δίνει την ευκαιρία τώρα να εκλέξουμε την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσουμε. Ή να εισερχόμεθα δια της στενής πύλης και να περπατάμε την τεθλιμμένη οδό κουβαλώντας το σταυρό μας και ακολουθώντας τα ίχνη του Χριστού που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, ή, τώρα πια δεν υπάρχει ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, ή εμείς να επιλέξουμε να περπατάμε, να εισερχόμεθα από τη φαρδιά πύλη και να περπατάμε στην ευρύχωρη οδό που θα μας οδηγήσει όμως στην απώλεια. Είναι λοιπόν τώρα λόγω της ελευθερίας που ο Θεός μας χάρισε, είναι δυνατόν σε μας να περπατήσουμε στον νόμο του Θεού δια της χάριτος του Ιησού Χριστού. Στον νόμο που είναι Άγιος, δίκαιος, δια της χάριτος του Ιησού Χριστού. Καθώς εκπληρώνεται στη ζωή μας ο νόμος δια της καινούργιας εντολής του Ιησού Χριστού, αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Ο άνθρωπος λοιπόν εν Χριστώ Ιησού είναι ελεύθερος να επιλέξει την οδόν την οποία θέλει να ακολουθήσει. Είτε εισερχόμενος με αγώνα, αγωνίζεστε να εισέλθετε, λέγει ο Χριστός, δια της στενής πύλης και περπατήστε την τεθλιμμένη οδό κουβαλώντας το σταυρό σας που θα σας πάει όμως στον ουρανό. Ή να μπεις από τη φαρδιά πύλη που βρίσκουν πολλοί, να περπατήσεις την ευρύχωρη οδό, να κάνεις ό,τι θέλεις, ό,τι σ' αρέσει, ό,τι νομίζεις. Να μην είσαι δούλος Θεού δηλαδή, που να κάνεις ό,τι αρέσει στο Θεό, ό,τι θέλει ο Θεός και ό,τι νομίζει ο Θεός.
παρόλο που είσαι ελεύθερος από την αμαρτία, δεν είσαι ο δούλος πια της αμαρτίας, γιατί είσαι ελεύθερος ο Χριστός, είσαι ελεύθερος όμως να επιλέξεις. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα που έκανε ο Θεός. Ενώ πριν μας αναγεννήσει, πριν μας, να μας ελευθερώσει ο Χριστός από την αμαρτία, πριν να μας δώσει νέα φύση, πριν τα αρχαία να παρέλθουν και τα πάντα να γίνουν νέα, ήταν αδύνατο να εκπληρώσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού την δια του νόμου. Τώρα μας αναγέννησε, μας ελευθέρωσε από την αμαρτία και μας έδωσε τη δυνατότητα δια του Ιησού Χριστού κατά χάριν να εκπληρώνουμε όλο το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, όπως πρώτος εξεπλήρωσε τον νόμο ο Ιησούς Χριστός. Πώς? Περπατώντας εν ελευθερία απολύτω, την τεθλιμμένη εδώ, καθώς εισερχόμεθα από τη στενή πύλη. Γι' αυτό και λέει τώρα, επαναλαμβάνω αυτά τα δύο εδάφια τα οποία είπες αγαπητοί μας φίλοι από την Αττική, δεν είναι λοιπόν καμία καταδίκη στους εν Χριστώ Ιησού τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, που μπορούνε να μην περπατάνε κατά τη σάρκα γιατί τους ελευθέρωσε ο Χριστός από το νόμο του θανάτου και της αμαρτίας, αλλά περιπατούντες κατά το πνεύμα. Μπορούνε πλέον να περπατούνε κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος, της ζωής εν Χριστώ, μας ελευθέρωσε από το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου που υπήρχε μέσα, επειδή το αδύνατον εις το νόμον του Θεού, καθότι το ανίσχυρος δια της ανθρώπινης φύσης μας δια της σαρκός, γι' αυτό και ο Θεός έστειλε τον Υιόν του με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας και κατέκρινε την αμαρτία μας εν τη σαρκή. Δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου του Θεού σε μας, που πια έχουμε τη δυνατότητα, καθώς είμαστε ελεύθεροι δια του Ιησού Χριστού, να μην περπατάμε κατά το πνεύμα, κατά τη σάρκα, αλλά να περπατάμε κατά το πνεύμα. Διότι οι ζώντες κατά τη σάρκα, τα τη σαρκός φρονούσι. Οι δε ζώντες και περιπατώντες κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος φρονούσι. Φρονούν και μπορούν οι ζώντες κατά το πνεύμα να περπατούν τη στενή και τεθλιμμένη οδό. Αυτά λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας και πάλι τελείωσε. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα και για σένα αγαπητοί μας φίλοι και για την ερώτησή σου. Η εκπομπή μας τελείωσε, με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας εύχομαι μέσα από την ψυχή μου ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια πάντοτε και κατά πάντα στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.